Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου και μιας και είναι και η συζήτηση για ιδιωτικοποιήσεις, μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Πετσαλάκη, πρόεδρο εργαζομένων στην Εθνική Ασφαλιστική, οι οποίοι αντιδρούν στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Κύριε Πετσαλάκη, σωστά το λέω? Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Οι εργαζόμενοι στην Εθνική Ασφαλιστική αντιδρούν στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής σε επιθετικά κινέζικα και αμερικάνικα funds, γιατί μόνο αυτοί είναι οι υποψήφοι αγοραστές. Είχαμε σήμερα 24 ώρια απεργία με καθολική συμμετοχή. Το 100% των εργαζομένων απήργησε, με πορεία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στην Εθνική Τράπεζα, όπου σε όλες τις συναντήσεις, τόσο με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας όσο και με την Τράπεζα, εκφράστηκε η πρόθεση ότι δεν θέλουμε να πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική, αλλά δυστυχώς θα πουληθεί. Ναι, και αυτό είναι το οξύμορο. Εντάξει, αλλά εσείς γιατί αντιδράτε όμως? Εργαζόμενοι είσαστε. Αν αναλάβει κάποιος άλλος, πάλι εργαζόμενοι θα μείνετε. Αυτό είναι μια πολύ γενική άποψη που δεν ισχύει βέβαια. Mm. Αν αναλάβει ένα ξένο φαντ, θεωρούμε ότι η παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι συρρυκνώνει μισθούς, συρρυκνώνει θέσεις εργασίας και συρρυκνώνει και προϊόντα. Θα μπορούσα να καταλάβω λοιπόν να κάνετε ακόμη και προληπτικά κινητοποιήσεις έτσι ώστε από την επικείμενη πώληση να διασφαλιστούν τα δικαιώματά σας. Αυτό δεν είναι μόνο τα δικά μας δικαιώματα. Δεν είναι μόνο τα δικά μας δικαιώματα. Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει 1.600.000.000 στα ελληνικά χέρια, είτε με μόλογα, είτε με εντοκαγραμμάτια, είτε με μετοχές άλλων εταιριών, είτε με δάνεια που έχουν άλλες εταιρείες. Αυτά τα 1,6 δις καταλαβαίνετε ότι κανένα φαντ δεν θα τα κρατήσει μέσα στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους λόγους που αγωνιζόμαστε. Να μην χαθεί ακόμη μια ιστορική ελληνική επιχείρηση, να μην χαθούν ακόμη ένα μεγάλο ποσό ελληνικών κεφαλαίων να περάσει στο εξωτερικό. Μάλιστα. Κατά καιρούς πάντως έχουν ακουστεί διάφορα φαινόμενα, για φαινόμενα κακοδιαχείρισης στην Εθνική Ασφαλιστική. Προκαλούμε όποιον θέλει να έρθει και να ψάξει. Mm. Όταν λέτε φαινόμενα κακοδιαχείρισης, αν εννοείται αν κάποιος υπάλληλος έκλειψε. Ακόμα και για το πώς τοποθετούνται οι υπάλληλοι στην ασφαλιστική, στην εταιρεία. Ακόμη και για το πόσο δεν σας άκουσα. Ακόμη και για το πώς τοποθετούνται στο παρελθόν υπάλληλοι στην εταιρεία. Η τελευταία μαζική πρόσληψη υπαλλήλων έγινε το 2005 με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Mm. Αν εννοείται για τα πιο παλιά χρόνια, είναι ακριβώς ο τρόπος πρόσληψης που ίσχυε για όλες τις εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μάλιστα. Νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο φαντ που θα ενδιαφερόταν, που ενδιαφέρεται ήδη, που έχει δείξει ενδιαφέρον, που έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής? Αυτή τη στιγμή υποψήφοι είναι 3 κινέζικα φαντ και ένα ελληνοαμερικάνικο. Mm. Δεν ανακοινώνεται βέβαια τίποτα επίσημα από την Εθνική Τράπεζα. Ξέρουμε ότι είναι οι δύο επικρατές είναι το κινέζικο φαντ Φοσούν και το αμερικάνικο φαντ του Τζον Κάλαμπος. Έχετε μία τάξη μεγέθους για το πόσο θα είναι το τίμημα? Η Εθνική Ασφαλιστική, από τη μισή που έγινε από τη Morgan Stanley και την Goldman Sachs πριν από 4 μήνες, αποτιμήθηκε με ένα ποσό ανάμεσα στα 800 εκατομμύρια και στο 1 δισεκατομμύριο, ανάλογα με το αν προεξοφλούνται ή όχι οι μελλοντικές χρηματορροές. Και τι κύκλο εργασιών? Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να πουληθεί σε λιγότερο τίμημα. Και τι κύκλο εργασιών έχει? Έχει γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ και μια σταθερή κερδοφορία τα τελευταία 5 χρόνια της τάξεως από 60 μέχρι 112 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Μάλιστα. Είναι ανάμεσα στις 20 πιο κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις. Θα συνεχίσετε φαντάζομαι τις κινητοποιήσεις σας? Φυσικά. Μάλιστα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμη να προσθέσετε. Είναι κρίμα να χαθεί άλλη μια ελληνική επιχείρηση. Είναι κρίμα να χαθούν 126 χρόνια ιστορίας αυτής της εταιρείας. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ. Κύριε Μαργαρίτη, άμα θέλετε, μπορείτε να τοποθετηθείτε. Είχα την αίσθηση ότι θα είδατε το διάλειμμα σας αποσυντόνισε, κύριε Μπουτζάνη, ότι θα τελείωνα τη φράση μου πριν τον κύριο Μαργαρίτη. Θα ξαναέχετε το λόγο, κύριε Παπακώστα. Θα έχουμε άλλη μια ώρα εδώ. Ωραία. Θα λοιπόν, να στερήσω. Ωραία. Εγώ λέω το εξής. Αν πάρετε δηλώσεις του κυρίου Σιφάκη ή κάποιου άλλου κυβερνητικού βουλευτή
και τις ψάξετε, θα τον έχετε ακούσει, θα τους έχετε ακούσει να πανηγυρίζουν ότι θα γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους πριν καιρό και μας θα δίνουν και ημερομηνίες. Πέταξε. Θα έχετε δει την Αυγή να πανηγυρίζει ότι φεύγει το ταμείο το IMF από τις διαβουλεύσεις. Χάθηκε. Θα τους έχετε ακούσει και τον Πρωθυπουργό να λένε ότι το πρωτογενές πλεώνασμα που οι άλλοι το είχαν, εμείς θα το φέρουμε καλύτερα. Και κάτσαμε στο 3,5. Τα είπατε και εσείς, κύριε Κουτζάνη. Πρόσφατα όμως τους ακούσαμε, και εδώ η μνήμη Χρυσόψαρου δεν είναι λογική, ότι δεν θα υπάρξει προνομοθέτηση. Και υπάρχει. Και στη συνέχεια λέγανε, θυμάμαι τον τίτλο στην εφημερίδα των συντακτών του Πρωθυπουργού, ούτε ένα ευρώ μέτρα. Και πάμε για μέτρα 3,6 δις. Δηλαδή, από το 1 ευρώ στο 3,6 δις, η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Προσέξτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Δεν καταλαβαίνετε τι τα κάνετε. Προφανώς επίτηδες τα κάνετε. Επίτηδες, γιατί. Τι είναι αυτό τώρα εσύ. Δηλαδή, δεν μπορείτε στα στοιχειώδη πράγματα να καταλάβετε για αυτά που λέει. Δεν να τα καταλάβω, επειδή εντάξει, δεν είναι τόσο ευφύ όσο εντάξει, εσείς. Δεν είναι θέμα ευφύα. Είναι θέμα το εξής. Ότι και εσείς πρέπει να αναπροσανατολίσετε τη στρατηγική σας. Και εσείς ειδικά εσείς πρέπει να συγχρονιστείτε τουλάχιστον με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Να καταλάβετε που πατάτε. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Πάλι με το Μητσοτάκη πάτε κι εσείς. Είναι δυνατόν. Όταν όλοι οι άλλοι στριβούν στην Ευρώπη, οι σοσιαλδημοκράτες. Αν σε αυτά που σας είπα σας ενοχλούν, επειδή προφανώς παίρνει η Δημοκρατική Συμπαράταση, δεν με ενοχλεί τίποτα. Έχει ο Μητσοτάκης παρά εσείς. Λέτε εσείς πράγματα που δεν στέκουν. Κύριε Σφάκη, για μέτρα 3,6-4. Δηλαδή, σαν πως και μιλάτε πριν από μια εβδομάδα. Θα έχουμε μέτρα, κύριε Σφάκη. Ναι, τα οποία θα έχουν αντισταθμιστικά. Είχατε πει το αφορολόγητο. Τότε γιατί λέγατε δεν θα πει το αφορολόγητο. Σας λέω πάλι, γιατί λέγατε ψέματα. Όταν μα γιατί λέγατε ψέματα, κύριε Σφάκη. Έχετε δει διαπραγμάτευση στην οποία να μην υπάρχει τίποτα που να δίνει ο άλλος. Τίποτα. Έχετε δει. Ωραία. Δηλαδή, εσείς κάνατε διαπραγμάτευση. Ό,τι ήταν από κάτω από το στυλό του υπογράφατε. Τουλάχιστον να μας κάνετε μάθημα περί διαπραγματεύσεων. Κύριε Σφάκη, να μιλήσω επί τη σειρά μου. Να μιλήσω επί τη σειρά μου. Εγώ θα σας πω αυτά που σας είπε ο Νίκος Φίλης. Δεν θα σας πω άλλα. Είπε στην Κεντρική Επιτροπή. Γεια σου, πάτρε, παιδιά. Λέγαμε ότι θα κλείσουμε τη συμφωνία την αξιολόγηση το Δεκέμβρη. Και πέρασε ο χρόνος. Και σας λέω και κάτι ακόμα που σας είπε πάλι ο Φίλης. Αλλά βλέπω ότι δεν το έχετε βάλει καλά στο μυαλό σας. Δεν ακούτε τους συντρόφους σας. Σας είπε σταματήστε το εμείς και οι άλλοι, οι μολυσμένοι και οι αμόλυντοι, γιατί σας άκουσα πριν για το Βενιζέλο, για το παλιό πολιτικό σύστημα. Διότι λέει και εμείς έχουμε μπει από εδώ. Ακούστε τον. Ακούστε τον το Φίλη, λοιπόν. Ακούστε τον. Ακούστε τον. Ναι, αλλά ο και μάλιστα να σας δώσω και μια πληροφορία. Επανήλθε. Και μια πληροφορία, κύριε. Πάντοτε. Επανήλθε. Επανήλθε. Και να σας δώσω και μια πληροφορία. Πληροφορία και μετά θα σας λοιπόν, ο Φίλη και ορισμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάρει μια πρωτοβουλία για να καταθέσουν μια ερώτηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ναι. Γιατί ενώ ο κόσμος πεινάει, ο Καμένος θέλει να πάρει μια πρωτοβουλία, δύο δις δαπάνες για τα στέλθ. Και έκανε, και τη έκανε πίσω λοιπόν ο Φίλης και ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της συμπαράταξης, ο Θεοχαρόπουλος, πήγε την ερώτηση στην Βουλή. Θέλω να πω λοιπόν με αυτή την αφορμή ότι θα πρέπει να καταλάβει ο κ. Σιφάκης ότι η ιστορία να πουλάνε φύκια με μεταξωτές κορδέλες από εδώ η κακή, από εδώ η καλή, έχει τελειώσει. Ωραία, αλλά ο κ. Φίλης είπε επίσης ότι πρέπει να αποκαλακτιστεί. Πάμε τώρα και για τη Σοσιαλδημοκρατία. Όχι, όχι. Λοιπόν, μετά θα πούμε για τη Σοσιαλδημοκρατία. Να την πω τη φράση μου επειδή μου το είπε πριν. Ναι. Με έναν τίτλο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ολανδρέου τον ανακάλυψε ξανά ως Ολάντ. Χαίρομαι που πάει στις προσυνόδους των σοσιαλδημοκρατών που όταν ήμουν στο συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ του σοσιαλδημοκρατία τη θεωρούσαν περίπου ως δεξιά παρέκκληση. Έστριψε η σοσιαλδημοκρατία. Έστριψε, προσέξτε. Δεν το βλέπετε, στρίβει, δεν έχει στρίψει ακόμα. Ναι. Η σοσιαλδημοκρατία στρίβει προς τα αριστερά και αυτό είναι θετικό. Απλώς εσείς, κύριε Σιφάκη, έχετε στρίψει τόσο δεξιά και τόσο νεοφιλελεύθερα που στο τέλος θα φτάσετε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εκεί θα φτάσετε στο τέλος. Μα εσείς είστε δίπλα και εσείς. Τώρα, συμμαχείτε. Καλά, ακόμα. Σας ξαναλέω, κύριε Σφάκη, αλλάξτε ύφος απέναντι στην κεντροαριστερά. Διότι σε λίγο καιρό, έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε να πιείτε καφέ. Θα σας πάρει ο κόσμος στο μεζέ. Κύριε Μαργαρίτη, επιτρέψτε μου τότε και εμένα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Το ένα είναι ότι και από τη δική σας την πλευρά μου φαίνεται λίγο περίεργο να μιλάτε για κεντροαριστερά χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας απαντήσω. Κατά την άποψή μου δεν είναι. Ειδικά όταν ο Τσίπρας γίνεται δεκτός. Το ένα σκέλος είναι αυτό που λέτε. Ανακάλυψε τον Ολανδρέου. Καμία αντίρρηση. Το άλλο σκέλος είναι ότι οι σοσιαλιστές τον αποδέχονται σαν παρατηρητή στις συνόδους τους. Είναι και στο οικογενειακό κάδρο κτλ. Συνομιλεί με τον Ολάν που τον βλέπει σαν δικό του. Συνομιλεί με τον Μπιλτέλα. Συνομιλεί με τον Σούλτς. Άρα τον αποδέχονται. Εσείς. Θα σας απαντήσω. Αυτό είναι το ένα. Ειλικρίνα, δεν θα σας κρύψω. Και το άλλο που, αν θέλετε, πέστε μου, γιατί αναφέρατε τις μισές δηλώσεις του κυρίου Φίλη, να πιάσουμε και τις άλλες μισές. Ότι να αποκαλατιστείτε από τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας απαντήσω. Βέβαια, αναφερόταν στο Πασόκ περισσότερο. Θα σας απαντήσω και για όλη τη συμπαράταξη. Καταρχήν,
Όλη η συμπαράταξη και οι δηλώσει τη γεννηματά λένε ότι έχουμε επανεκτιμήσει. Και ο Παπανδρέου πρόσφατα με τι δηλώσει του, προφανώ και η Δημάρχη που είχε φύγει από την κυβέρνηση την τρικομματική, ότι επανεξετάζουμε ορισμένε αρνητικέ πλευρέ που υπήρξαν με την κυβέρνηση Σαμάρα, παρά το γεγονό ότι η χώρα έμεινε στο ευρώ την δύσκολη ώρα. Δεύτερον, για τη σοσιαλδημοκρατία. Προφανώ από προγραμματική αφετηρία. Από προγραμματική αφετηρία είμαστε πιο κοντά οι σοσιαλδημοκράτε με τη ριζοσπαστική αριστερά. Δεν υπάρχει εμβολία. Προγραμματικά είμαστε πιο μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως δεν μπορεί να γίνει συζήτηση όμως, για την κεντροαριστερά χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Μα το ξεκίνησα και λέω. Όμως, κάνουμε σαφή δύο πράγματα. Πρώτον, σε αυτή τη φάση εμείς δεν βάζουμε ζήτημα κυβέρνησης χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θεωρούμε ότι πρέπει να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε κυβέρνηση εθνικής ενότησης, γιατί είναι έκτακτες οι συνθήκες. Είναι έκτακτες. Όταν αποκατασταθεί ομαλότητα της χώρας, μπορούμε να έχουμε ΕΛΚ την πολυτέλεια της αντιπαράτησης. Επειδή εσείς αναφέρατε και δύο προηγούμενες τοποθετήσεις σας στο ΕΛΚ, θα κάνετε κυβέρνηση με το ΕΛΚ, αν βάλετε τη Νέα Δημοκρατία μέσα. Μα λέω όμως ότι είναι έκτακτες συνθήκες. Τι κοινό τόπο να βρείτε, κύριε Μαργαρίτη. Προσέξτε. Το καταλαβαίνω. Θα σας απαντήσω. Έλεγα πριν στην κυρία Κοντράρου ότι η χώρα μας, στο διάλειμμα της έλεγα, είναι περίπου όπως είναι σε συνθήκες μετά από πόλεμο ή δικτατορία. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και αφού η χώρα βρεθεί σε ομαλή κατάσταση, έχουμε όλη την πολυτέλεια να εκδηλώσουμε τις προγραμματικές διαφορές αριστεράς-δεξιάς που για μένα υπάρχουν. Και κλείνω με την ερώτησή σας λέγοντας το εξής. Για να αποκατασταθούν ομαλές σχέσεις της συμπαράταξης με το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια προϋπόθεση. Η ήττα της αλαζονίας του ΣΥΡΙΖΑ, η αλλαγή των συσχετισμών, η ισχυροποίηση της κεντροαριστεράς, έτσι ώστε με άλλους όρους να γίνει αυτός ο δημόσιος διάλογος. Θα σας το πω πρακτικά. Στην Πορτογαλία που υπάρχει κυβέρνηση σοσιαλιστών, ριζοσπαστικής αριστεράς και πράσινων, οι σοσιαλιστές έχουν τον τόνο. Δηλαδή η ρεαλιστική εκδοχή της αριστεράς. Άρα, για να μην μπερδέψω και να μην παρεξηγηθώ, ανακεφαλαιώνω. Δηλαδή. Ορίστε. Είμαστε μη ρεαλιστική εκδοχή, ας πούμε. Νομίζω ότι όταν λέγατε θα σκίσω το μνημόνιο σε ένα άρθρο σε μια μέρα 100 σύνταξη τόνα αυτά, παράλληλα προγράμματα, νομίζω. Δεν χρειάζεται το πω. Το καταλαβαίνει ο κόσμο. Άρα, αυτά λέγονταν. Αποφασίστε λίγο γρήγορα γιατί στο τέλο για να ανακεφαλαιώσω. Για να ανακεφαλαιώσω με δύο τίτλους. Πρώτον, εμεί σε αυτή τη φάση λέμε ότι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση που να είναι μέσα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες συνθήκες. Ναι. Όταν η χώρα μπει σε ομαλές καταστάσεις, θα εκδηλωθούν οι προγραμματικές διαφορές. Και στο κομμάτι που με ρωτήσατε και το επαναλαμβάνω, τις σχέσεις της δημοκρατικής συμπαράταξης με το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς λέμε ότι για να υπάρξουν φυσιολογικές σχέσεις, πρέπει να ιτηθεί η αλαζονία του ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξουν οι σχετισμοί, να ενισχυθεί κεντροαριστερά. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω μερικά μηνύματα των τηλεθεατών. Πότε ο Καμένος και ο Τσίπρας θα βάλουν τον ΓΑΠ? Δεν ξέρω που θέλουν, που εννοεί να τον βάλουν τον ΓΑΠ. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Σαλαμίνα λέει: γιατί δεν δίνονται άδειες ταξί στην περιφέρεια? Αυτό άλλο έτσι τάξη θέμα. Ο κύριος Δημήτρης από την Πάτρα λέει: αν δεν πιάσουν τη φοροδιαφυγή, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γίνεται τίποτα. Να πιάσουν τους φοροκλέφτες, έτσι λέει. Και ο κύριος Κώστας από το Παγκράτη λέει: ποιος χρέωσε αυτό το κράτος? Αυτό γιατί δεν το λέμε. Λοιπόν, κύριε Δούκα, τι λένε οι περιπτερούχοι, εκτός από τα δικά σας τα ζητήματα? Έρχεσαι σε επαφή κάθε μέρα με τον κόσμο. Θα έλεγα ότι οι περιπτερούχοι και οι ταξιτζίδες είστε εκείνοι που λόγω του επαγγέλματός σας έρχεστε πιο πολύ σε συναναστροφή με τους πολίτες. Ναι, με την καθημερινότητα έχουμε. Ναι, τι εισπράτετε από αυτόν τον κόσμο? Εισπράττουμε πράγματα τα οποία από αυτά που λένε οι πολιτικοί και σήμερα εδώ στο Πάλιν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, δεν ασχολείται ο κόσμος με αυτά. Κοιτάει την επιβίωσή του. Έχουμε φτάσει να έρχεται φίλος που τον ξέρεις, είναι επαγγελματίας και να σου λέει συγγνώμη, ξεχάσα τον πορτοφόλι μου, ενώ ξέρεις ότι δεν έχει γάλα για το παιδί του. Οπότε βγάζεις και ένα τευτέρι και γράφεις. Έχουμε και τέτοια. Έχουμε τραγελαφικά πράγματα. Έχεις τις ληστείες, έχεις το κλέψιμο που έρχεται ο άλλος και προσπαθεί να κλέψει το βιό σου. Δυστυχώς, δεν ξέρω, η κοινωνία τι λέει. Σου λέει σήμερα μα γίνουν εκλογές, μπορεί να ξαναπάει το ποσοστό εκεί που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν κάποια χρόνια. Άλλος λέει ότι όλοι μας κοροϊδεύουν, θα γίνει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Ο κόσμος έχει λαλέψει που λέμε. Έχει φύγει το χαμόγελο από τον κόσμο. Βλέπεις να κορνάρουν για το παραμικρό, να βρίζουν για το παραμικρό, χωρίζουν οικογένειες για τα οικονομικά. Αυτή είναι η καθημερινότητα του Έλληνα. Και βγαίνεις έξω στην Ευρώπη, γιατί πολλές φορές λέμε Ευρώπη, Ευρώπη. Εγώ
Πρόσφατα βρέθηκα στην Αγγλία, στο λεγόμενο Brexit. Είχα πάει και πριν ένα χρόνο. Δεν είδα διαφορά μεταξύ Δευτέρας και Σαββάτου. Γεμάτη δρόμη, χρήμα συνέχεια, ακριβά μαγαζιά για άλλο πορτοφόλι, φθηνά μαγαζιά, αλλά έβλεπα χρήμα να κινείται. Εδώ δεν βλέπουμε χρήμα να κινείται. Ούτε καν στο περίπτερο. Τι να σας πω, ότι έχει πέσει τόσο πολύ η δουλειά μας που ο άλλος κάθεται και δουλεύει 18 ώρες με 20 ώρες την ημέρα για να βγάλει 10 και 20 ευρώ για να πάει να ταΐσει στο σπίτι του και δεν πληρώνει ή το ενίκιο ή το ΤΕΒΕ ή οτιδήποτε. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με αυτή την αύξηση που πάθαμε. Πουλάς ένα πακέτο τσιγάρα, βγάζεις 10 cents και επειδή αυξήθηκαν 40-50 λεπτά, φεύγει και το κέρδος που έχεις βγάλει από μια σοκολάτα κτλ. Για να καλύψεις την αποθήκη. Και δεν σου δίνουν ούτε πίστοση 2-3 μέρες για να καλυφθείς. Αν πάτε και κάνετε μια έρευνα στα περίπτερα, θα δείτε ότι έχουν μειωθεί και οι μάρκες. Γι' αυτό βλέπετε κάθε μέρα κλείνουν. Αλλά επανέρχομαι και λέω ότι η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση σφυρίζουν αδιάφορα, γιατί το έχω πει πολλές φορές, θα το πω ακόμη μια φορά. Είναι πολιτικο-οικονομικό το παιχνίδι με τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή από ό,τι λέτε εσείς, ας πούμε, και από την εμπειρία σας, γιατί εκπροσωπείτε τον κλάδο, έχετε την ίδια αντιμετώπιση και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από αυτή. Ναι, από όλες τις κυβερνήσεις. Μάλιστα. Και ότι είχατε μια μείωση και του τζίρου και το... Μα ήμασταν κάποτε 200.000 κλάδος στον ιδιωτικό τομέα της Μικρής Λιανικής που λέμε περίπτερα ψηλικά και έχουμε μείνει κάτω από 80. Και πολύ φοβούμε ότι όταν θα φτάσουμε τέλος του 17, πάντως αυτά που απομένουν, μπορεί να έχουν συρρυκνωθεί κι άλλο. Αυτά που απομένουν μεγαλώνουν. Από ό,τι τα βλέπουμε, επεκτείνονται, βγάζουν καινούργιες ταμπέλες. Αυτά που βλέπετε είναι επενδύσεις και αλυσίδες. Δηλαδή φεύγει ο μικρομεσαίος, ο αυτόνομος και βλέπετε τα οργανωμένα. Και ξέρουμε και ποιοι κινούνται από πίσω από αυτή την ιστορία και πώς γίνεται. Το παιχνίδι το έχουν στήσει με τους πληστηριασμούς στο Δήμο που δώσαν τις αδειοδοτήσεις. Καταρχάς, σας πω, Δήμος Αθηναίων λέει ότι είμαστε υγειονομικού ενδιαφέροντος κατάστημα και μας εξαιρεί από τα τετραγωνικά μέτρα τα κοινόχρηστα και βάζει διπλάσια. Πας δηλαδή στον Πειραιά, σου λέει η καφετερία 100 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το περίπτερο 200. Πας στην Αθήνα και σου λέει 450 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο κοινόχρηστος χώρος. Λες και αγοράζουμε διαμέρισμα ο κύριος Καμίνης. Μάλιστα. Δηλαδή είναι χιλιάδες τα προβλήματα, δεν είναι ένα και δύο. Κύριε Σιφάκη, είναι μια έκφραση της κοινωνίας, έτσι, οι περιπτερούχοι. Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε τώρα, η πραγματικότητα, αυτά που έλεγε ο κύριος Δούκας, δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Ο κόσμος είναι δύσκολα. Ταλαιπωρείται, παρότι μετά από 7 χρόνια έχει γυρίσει το πρόσωπο της οικονομίας, από πλην σε συν, αυτό δεν έχει φανεί ακόμα τόσο πολύ στην καθημερινότητα του πολίτη, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και αυτά που λέμε τώρα δεν είναι ξεκομμένα, κύριε Δούκα, μου επιτρέψετε, από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, εάν δεν σταθεροποιηθεί η οικονομία, εάν δηλαδή δεν σταματάμε να συζητάμε κάθε... αν δεν υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, εάν δεν τελειώσει αυτή εδώ πέρα η περιπέτεια που έχει τραβήξει η χώρα, να μπορέσουμε να μπούμε και στο σύστημα προσωπικής χαλάρωσης, να ανοίξουν λίγο οι τράπεζες, να δώσουν λίγο στη μικρομεσαία επιχείρηση και στην υγιή επιχειρηματικότητα λίγα χρήματα να κινηθεί, να αυξηθεί η ρευστότητα, να μπορέσει, ας το πούμε έτσι, να κινηθεί η αγορά, να αυξηθεί η ζήτηση ως εκ τούτου. Πράγματι, δεν θα μπορούμε να δούμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Άρα όλα αυτά που ζούμε τώρα, με τις αξιολογήσεις, με το να τελειώνουμε εκεί πέρα με έναν τρόπο κοινωνικά αποδεκτό, είναι πολύ σημαντικά. Απ' την άλλη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά, όταν μιλάμε για μια κατεστραμμένη χώρα επί της ουσίας, σας λέω, μέσα σε 5 χρόνια μειώθηκε 25% ο εθνικός πλούτος, 1 εκατομμύριο επιπλέον θέσεις εργασίας χάθηκαν. Δηλαδή, όπως ακούω, έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε αυτό θα αποκατασταθεί αυτό, ή πότε θα αρχίσει να αποκαθίσταται? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Φυσικά. Διότι με τα μέτρα τα οποία απαιτούν για να ληφθούν είναι μέτρα ηφαισιακά.
στην οικονομία. Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο ούτε για επενδύσεις, ούτε για ανάπτυξη. Ό,τι μέτρο παίρνεις είναι εφεσιακό, αλλά όταν καταρχάς πάρεις αντίστοιχα μέτρα φορολάφρησης, τουλάχιστον στο δημοσιονομικό κομμάτι, είσαι τέλος πάντων δεν έχεις παραπάνω λιτότητα. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται. Μόλις τελειώσει αυτή η περιπέτεια, σας λέω, αποκατασταθεί η ας το πούμε χρηματοδότηση ελληνικής οικονομίας μέχρι το 18 έστω, μέσα από τη διαδικασία της συμφωνίας που έχουμε υπογράψει. Πραγματικά, θα μπορέσεις να αρχίσεις να αξιοποιείς με την ύπαρξη και τραπεζικού συστήματος, ενώ ενεργού στην κοινωνία, που θα δίνει πέντε φράγκα, να αξιοποιήσεις και τα ΕΣΠΑ, που είμαστε πρώτη σε απορροφητικότητα, πρώτη φορά. Γιατί εμείς δεν έχουμε τώρα τέλος πάντων ποιος θα τα πάρει και ποιος θα τα πάρει και να κοντράρουν και να μην, για να μην απορροφούν τα χρήματα. Που ξεκινήσαμε το 55% του ΕΣΠΑ, του νέου ΕΣΠΑ. Του πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που θα δώσει 6 δισεκατομμύρια μέχρι το 20. Ο αναπτυξιακός νόμος που έχει ψηφιστεί, που αν θέλετε είναι προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί δεν έχει και ίδια συμμετοχή. Με όλα αυτά που λέτε, εγώ συμπεραίνω ότι δεν βλέπετε να υπάρχει πρόβλημα όταν θα έρθουν τα μέτρα στη Βουλή. Εγώ αυτό που λέω, προφανώς όχι. Εάν είναι όπως έχει υποθεί από την κυβέρνηση και αν δούμε και τις λεπτομέρειες και τώρα εννοείται. Αλλά προσέξτε, σας λέω το εξής, ότι ο κόσμος, μόνο δύο, ότι ο κόσμος για να ανακουφιστεί πρέπει λιγάκι να κινηθεί η οικονομία. Τα καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Εμείς τι κάνουμε. Προσπαθούμε να σώσουμε τους πολύ χαμηλά. Με τις 700.000 κόσμους που θα πάρει το ΚΕΑ, το κοινωνικό επίδημα αλληλεγγύης, αν θέλετε, με τους 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους στο δημόσιο σύστημα υγείας και πραγματικά ο μικρομεσαίος, η αγορά. Στενάζει. Μάλιστα, εγώ δεν έχουμε δηλαδή, δεν τα λέμε με την πραγματικότητα. Νομίζω ότι είσαστε τυχεροί, γιατί από ό,τι λέει ο κύριος Σιφάκης θα τα ψηφιστούν τα μέτρα από την κυβερνητική πλειοψηφία και δεν θα χρειαστεί να βάλετε πλάτη άλλη μια φορά εσείς, δηλαδή να τα ψηφίσετε. Θα είναι τότε η εποχή των παχαίων αγελάδων, έτσι όπως τα περιγράφει. Όχι, είναι το δεύτερο ερώτημα που αντιπαρέρχεστε. Ακούσα να σου πω κάτι. Το ένα που δεν μου απαντήσατε είναι γιατί πιέζετε την κυβέρνηση να ψηφίσει αυτά τα κακά μέτρα. Και το δεύτερο που πάντα να αντιπαρέρχεστε είναι ότι. Κάθε μέρα που περνάει. Είναι δύο ενδεχόμενα. Το πιο πιθανό, το πιο βάσιμο. Είναι ότι θα τα περάσει η κυβερνητική πλειοψηφία. Υπάρχει όμως έστω και μικρή ή αμυδρή πιθανότητα να μην περάσει. Σε αυτή την περίπτωση, τι θα κάνετε, θα τα ψηφίσετε εσείς. Η ζωή και η πολιτική απεχθάνεται το εάν. Μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις εργασίας. Εγώ θα μιλήσω επί συγκεκριμένης βάσεως. Επιμένετε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές τώρα, άμεσα εδώ και τώρα. Μου βάζετε πανωτά ερωτήματα. Δεν έχω πρόβλημα αν έχω και τον ανάλογο χρόνο να τα απαντήσω. Αλλά κωδικοποιημένα θα προσπαθήσω. Ή το βάζετε, δεν το βάζετε. Εμείς βλέπουμε ότι δεν το βάζετε εδώ και δύο εβδομάδες. Μετά την επιστροφή του Προέδρου σας από το Βερολίνο, δεν το βλέπουμε. Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό, ότι μας τράβηξαν το αυτή. Όχι, όχι άλλο λέω. Σας παρακαλώ. Δεν γίνεται έτσι. Άμα κάθεστε και αναφέρεστε συνέχεια ότι σας καταλογίζει η κυβέρνηση ή το Πασόκ, δεν βγαίνει άκρη. Εγώ κάνω συγκεκριμένο ερώτημα. Λέω, δεν τον άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει εκλογές τώρα κτλ. Εσείς επιμένετε, αυτό λέω. Εγώ να πω για αυτό που αφορά στον ελληνικό λαό και να κλείσω με το αν εξακολουθούμε να θέλουμε εκλογές ή όχι. Γιατί θα βγει αβίαστα το συμπέρασμα από μόνο του θα προκύψει. Μάλιστα. Λοιπόν, από την τοποθέτησή μου. Απλά λοιπόν, δεν ακούστε, το βάζετε, αλλιώς θα το λέγατε κατηγορηματικά. Όχι, θα σας πω το εξής. Κάθε κυβέρνηση, αφού επιμένετε, κάθε κυβέρνηση πρέπει να αισθάνεται καυτή την ανάσα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο λαιμό της, στο σβέρκο της. Να έχει τον έλεγχό της, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση, η εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Γκουτζάνη, είναι ο μόνος πυλώνας και ο μόνος φάρος που μπορεί να προσδοκά η κοινωνία να βλέπει με ελπίδα για να ελέγχεται η κυβέρνηση και να μπορεί πραγματικά να κάνει ώστε να διορθώνονται τα λάθη και οι παραλήψεις. Εάν λοιπόν. Αυτό δεν το κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Η έννοια λοιπόν του αιτήματος των εκλογών εμπεριέχει το στοιχείο της ετοιμότητας μιας παράταξης, η οποία είναι κυβερνητική παράταξη, στην προκειμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας και δεν εμπεριέχει το αντιθεσμικό αίτημα «φύγε εσύ για να έρθω εγώ, ο οποίος έχεις ψηφιστεί και εγώ προσπαθώ να σε ρίξω». Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία του αιτήματος. Η φιλοσοφία του αιτήματος είναι το θεσμικό αίτημα, ότι είμαι έτοιμος, εάν δεν μπορείς, με το που θα παραδώσω να αναλάβω τα ενία της χώρας. Αυτό είναι το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώντας, επιτρέψτε μου, ότι κάθε μέρα που περνάει, δηλαδή, κύριε Σιφάκη μου, κάνετε ζημιά, μεγαλώνει ο λογαριασμός. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά, ένα είναι αυτό. Εάν προηγουμένως εγκαλέσατε τον κύριο Μαργαρίτη, διότι δεν καταλάβαινε, υποτίθεται, αυτά τα οποία του λέγατε εσείς. Τώρα λοιπόν εγώ σας εγκαλώ, διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι λέω, αλλά προσποιήστε ότι δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, λοιπόν, δηλαδή, υπάρχει η ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, είναι δεδομένη.
Το κυβερνητικό πρόγραμμά της είναι εδώ υπαρκτό. Αύριο το πρωί, αν προκύψει οποιοδήποτε ατύχημα, είναι έτοιμη να κυβερνήσει και οι πολίτες πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, γιατί να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω, ακούστε για τα οικονομικά και όλα τα σχετικά. Για να είμαστε θυμάμαι τώρα καθαροί. Θυμάμαι δηλώσεις παλαιότερες, ναι, στο briefing, παρακαλώ, όπου έκανα εγώ τη συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν θα έχει κόστος εάν τώρα πάμε σε εκλογές? Απάντηση κυβερνητικού εκπροσώπου, εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Οποιοδήποτε κόστος είναι μικρότερο από το κόστος παραμονής αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία. Ξεκολουθεί να ισχύει αυτό, να πέσει αύριο η κυβέρνηση, γιατί ακόμη και οι εκλογές και το κόστος που θα έχουν οι εκλογές το... θα είναι μικρότερο από το κόστος που έχει παραμονή αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία. Όπως ρώτησα τον κύριο Σιφάκη, εάν οι δηλώσεις που έκαναν παλαιότερα ισχύουν ή γιατί δεν ισχύουν. Απάντησε λοιπόν, όπως απάντησε, έτσι ρωτάω ώρα, και εσάς. Οι δηλώσεις σας ισχύουν ή έχει αλλάξει? Ακούω και τον κύριο Σιφάκη τι μουρμουρίζει δίπλα μου. Λοιπόν, ακούστε να σου πω κάτι. Εάν το αίτημα και το αιτούμενο της ελληνικής κοινωνίας είναι αν θα πάει, αν ζητάει η Νέα Δημοκρατία εκλογές, έχω την εντύπωση ότι έχουμε λάθος προτεραιότητα στο ζητούμενο. Όχι, το η ζητούμενο Νέα είναι έχει και λάθος σε αυτό εγώ οφείλω να απαντήσω. Σε αυτό εγώ οφείλω να απαντήσω ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό. Ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Δούκας, η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας συνοδεύεται και από μια επάρκεια στα στελέχη, αλλά και από ένα πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να βγάλει τη χώρα στην καθημερινότητα με αξιοπρεπή τρόπο προς τα έξω. Κύριε Αποκώστα, αυτό δεν το είχε λοιπόν, όμως Δημοκρατία ανακοινώσει. Το έχει, δεν το είχε το ανακοινώσει. Έχει. Κάθε μέρα, κυρία Κοντράρου, με αφορμή τα προβλήματα που υπάρχουν, αν δείτε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, εμείς ξεδιπλώνουμε τις πτυχές του προγράμματός μας, του κυβερνητικού, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όταν εγώ ρωτώ το Υπουργείο Υγείας καθημερινά για Α, Β, Γ, Δ, Ω ζητήματα, ξεδιπλώνω και στην απάντηση που αντιλέγω στον Υπουργό, ο οποίος υποτίθεται μου απαντά, ξεδιπλώνω και το πρόγραμμα το κυβερνητικό της Νέας Δημοκρατίας. Θα επανέλθω στο ερώτημα του Σπύρου που δεν το απαντήσατε. Παρακαλώ, πείτε μου. Θα επανέλθω για να δούμε, κιόλας τι καταλαβαίνει και ο πολίτης. Ο πολίτης, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό. Ο πολίτης, εγώ δεν έχω αδυναμία να απαντήσω. Οι πολίτες δεν παρακολουθούν όλοι. Στο αίτημα των εκλογών, λέτε. Όχι, όχι. Δεν παρακολουθούν όλη την κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Συνεπώς δεν είναι σε θέση. Ιδανικό να συμβαίνει. Μα τότε δεν θα δούλευαν κιόλας. Όχι, όχι. Είναι καλύτερα να παρακολουθείς το κοινοβουλευτικό έργο παρά να δεις, ξέρω εγώ, μια εκπομπή άλλου περιεχομένου κτλ. Διότι εκεί βλέπεις πώς εργάζεται η Βουλή. Πώς τα προγράμματα των κομμάτων. Κύριε Βακώστα, το πρωί το παιδί πρέπει να πάει στο σχολείο και να πρέπει να εξασφαλίσουμε το γάλα, τα βιβλία του, το διάβασμά του. Εγώ περιμένω και η καθημερινότητα, ξέρετε, χρειάζεται χρόνο η καθημερινότητα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι η μοναδική έκφραση του λαού. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο λαός εκφράζεται μέσω του κοινοβουλίου. Να μην σταθούμε όμως αυτό το θέμα. Σε ποιον θα σας απάντησε, σε εκλογές? Νομίζω έχουμε καταλήξει. Εγώ θέλω να παροτρύνω την κυβέρνηση να ανοίξει τα αυτιά της, να ακούσει και τους απ' έξω, τους εταίρους μας, να ακούσει και την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία νομοτελειακά θα έρθει στην κυβέρνηση, είτε με το αίτημα σαν παντιέρα, είτε χωρίς να είναι παντιέρα το αίτημα. Ο χρόνος κυλάει, όπως και να έχει τα πράγματα, εκεί θα οδηγηθούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία όμως τώρα είναι το χρόνο που έχει στη διάθεσή της να τον αξιοποιήσει. Μάλιστα. Εποφελία της κοινωνίας. Συνεπώς να κλείσει την αξιολόγηση, μας λέτε. Εγώ νομίζω καθαρά, ότι έπρεπε να την κλείσει. Να την είχε κλείσει. Άργησε να την κλείσει, λοιπόν, την αλεξιολόγηση. Να την κλείσει, λέτε, την αξιολόγηση. Πέστε μου, με τα μέτρα τα οποία θα φέρει. Ναι, όχι. Προφανώς θα τα ψηφίσετε. Ξέρετε, αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, ποια θα κλείναμε αλλιώς την αξιολόγηση. Μάλιστα. Ποια είναι η πρότασή σας? Την πρότασή σας δεν έχουμε ακούσει. Αυτό ήθελα να πω. Ότι να με καλέσετε ένα βράδυ εδώ. Θα σας καλέσω για να την πείτε ολοκληρωμένη. Μόνοι μου, αν θέλετε, με τα χαράς, να συζητήσουμε σε κάθε τομέα. Με πολύ χαρά θα σας απαντήσω. Ένα όμως μπορώ να σας πω γι' αυτό και να το κλείσω. Δεν θέλω να αδικηθούν οι υπόλοιποι συνομιλητές. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα και το πολιτικό κόστος αναλαμβάνει και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν στην κυβέρνηση με εθνικό πατριωτικό τρόπο και με οργανωμένο τρόπο,
έχουμε αποδειχθεί μακράν καλύτερη. Για την κυβέρνηση. Μακράν καλύτερη, μακράν καλύτερη, μακράν καλύτερη στη διακυβέρνηση τη χώρα με τα λάθη. Με τι παραλήψει και με τι παθογένειε και με τι εκδόσει. Επιτρέψτε μου, κύριε Μαργαρίτη. Σε σχέση με αυτό τον ερασιτεχνισμό. Με αυτή την κυβέρνηση, προηγούμενο τη οποία δεν έχει υπάρξει μάλιστα. Και η οποία μπορεί να μεταξύ σα τώρα. Μόνο με ρίσει, ξέρετε, στον χώρο που είναι ελαφρά. Και θα γυρίσουμε μετά με τον κύριο Μαργαρίτη. Σύντομο διάλειμμα, κύριε Φίλιππ. Αν η εξουσία είναι ο σκοπό σα, ο δικό μα είναι να υπηρετήσουμε τον κόσμο. Κύριε Παπακώστα, δεν θέλω να σα διακόψω, αλλά πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Και εσά, κύριε Σιφάκη. Σύντομο διάλειμμα, κύριε Φίλιππ.